Αν τυχόν και μιλείς για οικολογία σε αυτό το νούμερο, εγώ πολύ απλά θα σου κόψω τα πόδια. Και τώρα θα ήθελα να μιλήσω για τα γκούρια. Γίνεται εδώ, για σταματήστε, σταμάτα. Μάρκο, μην παραφέρεσαι, ήρεμα. Εσύ φεύγεις για κολονάκι τώρα. Έλα, άσε τώρα την παλίτσα κάτω. Μάρκο, σε παρακαλώ. Με πλήγωσες, Μάρκο, με αυτό που είπες, ότι το κτήμα δεν είναι δικό σου. Με πρόσβαλες. Στον Ελίτη, πώς συνειδητοποιείτε τη σεξουαλική. Μα για τον πέναλτι ρωτώ. Ήταν ή δεν ήταν πέναλτι. Η κυρία Λιάννα εδώ μέσα ήρθε για σένα. Η κυρία Λιάννα εδώ μέσα έφυγε τώρα μολύ. Αλλά τα χείλη των ασεβών. Εγώ λέω να το κάνουμε λιβ. Να επισέρχονται όλοι σε φάση. Τι λιβ, καλέ. Λόγος υποψηφίων βαθμοφόρων. Όχι. Ζωντανά, πώς το λένε. Λάιβ, εννοεί, καλέ. Ήθελα να βγούμε, να πάμε κάπου, να φάμε κάτι. Κάτι οικολογικό. Ας είναι και βρώμικο, δεν πειράζει. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εδώ. Μ' αρέσει πολύ. Είναι ατμοσφαιρικά. Ναι, είναι πολύ ρομαντικά. Και το τραγούδι, εμένα αυτά τα τραγούδια μου αρέσουν πολύ. Α, ναι, και εμένα, με τρελαίνουνε. Αυτό είναι τραγούδι, όχι τα χιτάκια της μόδας. Αλίμονο, βέβαια. Εμένα μου αρέσει το τραγούδι να έχει έτσι ποιότητα. Και σε ποιον δεν αρέσει, άλλωστε. Μ' αρέσουν τα λαϊκά, τα ρεμπέτικα, ακόμα και τα δημοτικά μ' αρέσουν. Αχ, ναι, και εμένα. Σε όλους τους γάμους χορεύω αυτό το καλαματιανό μαντίλι. Έχουν ακούσει άλλο το μαντίλι του Γιάννη. Γιάννη μου, το μαντίλι σου. Έχει συγκίνηση, έχει πάθος αυτό το τραγούδι. Καλέ, τι λες, εγώ βουρκώνω όταν το ακούω αυτό. Έλα. Άκου στίχο. Ακόμα. Νομίζω ότι είναι ο πιο ερωτικός στίχος που έχει γραφτεί ποτέ. Άμα είσαι πραγματικά ερωτευμένος, γιατί όλη τη ζωή μου κάποια στιγμή ερωτευτήκα μου. Όχι πολλές φορές όμως. Εντάξει, αυτό δεν έχει μεγάλη σημασία. Πώς δεν έχει μεγάλη σημασία. Η γυναίκα η σωστή δεν πρέπει να ερωτεύεται κάθε μέρα. Ναι. Βέβαια, ήθελα να πω κάτι άλλο. Όχι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Εσύ δηλαδή πιστεύεις ότι ο καθένας μπορεί να ερωτεύεται για ένα μήνα ή για μια εβδομάδα. Όχι, βέβαια. Εγώ ερωτεύομαι πολύ δύσκολα. Έτσι, μπράβο. Αυτό είναι το σωστό. Ναι. Χαίρετε. Ελάτε, κύριε Βαρπούτσια, να καθίσετε. Να καθίσω. Ναι, είπα, καθίστε. Εντάξει, να καθίσω. Είπα, καθίστε. Και δεν το λέτε. Ακούστε, κύριε Μπαρκούτσανη, εγώ είμαι ο διευθυντής του σταθμού. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε. Ναι, ναι. Εσείς είστε ο διευθυντής του σταθμού, ναι. Και δέχομαι μόνο τους συνεργάτες μου. Το καταλαβαίνετε. Ναι, και δέχεστε μόνο τους συνεργάτες σας. Το καταλαβαίνουμε. Μπράβο. Λοιπόν, για σας όμως κάνω μια ειδική εξαίρεση, γιατί μου είπαν ότι θέλετε πάρα πολύ να με δείτε, ότι έχετε κάποιες ιδέες. Ναι, ακούστε, κύριε Διευθυντά, δεν ξέρω αν σας το έχω πει. Όχι, δεν. Εγώ ήμουνα βρυσοδέψης. Τι ήσασταν? Βρυσο...
Με δικά σας λόγια, δεν. Βυρσοδέψης ήμουνα. Δούλευα σε ένα εργοστάσιο το οποίο έκλεισε. Μετά έκανα άλλες δουλειές, πουλάγα πουκάμισα, γραβάτες. Μέχρι και στη λαϊκή πουλάγα γάβρο, γι' αυτό έχω και ωραία φωνή και τραγουδάω ωραία. Για ακούστε με. Γάβρο! Παρακαλώ, γάβρο! Ο γάβρος πόσο πάει τώρα. Τέλος πάντων, η δουλειά δεν είναι ντροπή. Ναι, αυτό λέω κι εγώ στη δουλειά, όλα επιτρέπονται. Λοιπόν, για ελάτε στο θέμα. Ναι, εκεί πάω, στο θέμα. Ποιο είναι. Ποιο πράγμα. Το θέμα, λέω. Ποιο είναι. Α, το θέμα. Το θέμα είναι ότι όταν χώρισα με την Παρασκευούλα. Κύριε Μπαρπούτσανη, σας είπα, ελάτε στο θέμα. Μα εκεί πάω, στο θέμα. Ναι, αλλά το πάτε μέσω Λαμίας. Ωραία και η Λαμία, ωραία. Κολαμία. Δεν ξέρω αν καταλάβατε τι έφυγε. Θα με σκάσει εσύ. Γιατί το λένε αυτό συνέχεια, κύριε Διευθυντά. Όλοι αυτό μου λένε, εσύ θα με σκάσει. Εντάξει, έρχομαι στο θέμα. Λοιπόν. Ακούστε, κύριε Διευθυντά, εγώ έχω δύο τρομερές ιδέες για 5 εκπομπές. Πώς το πες αυτό? Δύο τρομερές ιδέες για 5 εκπομπές. Time out για να το συνειδητοποιήσω. Ναι, ναι, ναι. Αφήστε τον εαυτό σας ελεύθερο, έτσι όπως κατουράτε. Είπες ότι έχεις δύο ιδέες. Τρομερές. Ναι. Για 5 εκπομπές. Ακριβώς. Πρώτη φορά το ακούω αυτό. Συνήθως μου λένε 10 ιδέες για μία εκπομπή. Α, εγώ έχω την εμβέλεια να τις διαχωρίζω. Λοιπόν, για μέσα. Πρώτη ιδέα έχει τίτλο «Αν έχεις ταλέντο, διάβαινε». Μάλιστα. Εκεί επισέρχονται όλοι σε φάση που έχουν το ταλέντο. Μικροί και μεγάλοι. Και εμείς τους δίνουμε την ευκαιρία να διαγωνιστούν. Κατάλαβα. Όχι, δεν καταλάβατε, δεν καταλάβατε. Ένα ουίσκι. Θα το πιούμε μισό-μισό. Κάντα δύο τα ουίσκι. Μαρή στη σκέψη τη τρελή με βρήκε τ' άστρο τη αυγή ξενυχτισμένο. Να σκέφτομαι τα μάτια τη, τα πόδινα τα χάδια τη. Με κατάδυσαν παιδί δυστυχισμένο. Να δει που του έχει κάνει μάγια. Τι του έχει κάνει? Του έχει κάνει μάγια, το έχουν κάνει σε μένα. Έλα. Όχι για έρωτα, για δουλειά. Μία συνάδελφός μου από ένα άλλο κανάλι. Τι συνάδελφος δηλαδή, τρόπος του λέει. Μου είχε κάνει μάγια και δεν μπορούσα να κάνω εκπομπή. Τη μία είχα πειρατό, την άλλη είχα αλλεργία. Μέχρι που πήγα και τα λύσα. Τώρα μιλάς σοβαρά, πιστεύεις αυτά? Παιδάκι μου, σου λέω, μου τύχε, το είδα στον εαυτό μου. Τι να πω, δεν ξέρω. Υπάρχουν βέβαια κάποια μεταφυσικά φαινόμενα που ο άνθρωπος ακόμα δεν έχει καταφέρει να τα διερευνήσει. Επιστημονικά εννοώ. Αυτό ακριβώς που λες, Μάρκο μου. Ποιο? Ο άνθρωπος δεν τα έχει διερευνήσει ακόμα. Να σκέφτομαι τα μάτια της, τα πόδιρα τα χάδια της. Με κατά της σαν παιδί δυστυχισμένο. Τι κάνεις εκεί? Γράφω αυτό που μου είπες. Έλα τώρα, ποιο? Υπάρχουν κάποια μεταφυσικά φαινόμενα που ο άνθρωπος δεν τα έχει διερευνήσει ακόμη. Επιστημονικά. Επιστημονικά, ναι. Σε ευχαριστώ. Πάντως δεν είναι και τίποτα σημαντικό αυτό που είπα. Έλα τώρα, μην είσαι με τριόφρον, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Άρισε παλικά, που αγαπάει ποιος θα δώσει να σου πει. Άδεια στα κρύα βράδια και μια κορίτσα στο κόναζε σταθεί. Γιατί με κοιτάζεις? Σκέφτομαι που προηγουμένως σημείωσες αυτό που είπα και... Ναι, και... Είναι δηλαδή κακό που θέλω να συγκρατήσω κάτι ώρα που είπες και που θέλω να βελτιώνομαι? Κακό δεν είναι. Εντάξει, δεν είπα και τίποτα φοβερό. Για μένα ήταν. Πολύ φοβερό. Αχ, μου. Αυτό καλή αγριεύτηκα. Τι κάνεις, Χριστιανέ μου, εδώ νυχτιάτικα? Γιατί δεν πας σπίτι σου να κοιμηθείς? Δεν μπορώ να κοιμηθώ. Γιατί, τι έχεις? Φοβάμαι. Τι φοβάσαι, αγάπη μου? Εγώ θα σε βοηθήσω εγώ. Τι? Σε βλέπω στον ύπνο μου και φοβάμαι. Εμένα? Αχ, καλέ, πώς με βλέπεις, πώς ήμουν, ε? Σαν χωματόδρομος. Είχα πάρει, λέει, ένα βούρδουλα και σε κοπάναγα ολός χερός. Καλέ, μήπως είσαι SM? Ποιος ήρθε? Παιδί μου, λέω, μήπως είσαι σαδιστής? Γιατί με κοιτάς έτσι, ρε, συνέχεια? Πώς σε κοιτάζω? Συνέχεια με κοιτάζει και μου κλείνει το ματάκι, έτσι μου κάνει το ματάκι. Εγώ σου κλείνω το ματάκι? Ναι. Α, δεν είμαστε καλά. Πού τα είδες καλά αυτά? Και την άλλη φορά που κάναμε εκπομπή, εγώ μίλαγα και εσύ συνέχεια μου κλείνει το ματάκι και κουνιώσουμε συνέχεια, έτσι κουνιώσουμε. Λες και έχεις καταπιεί ρίχτερ. Όχι, τι λες καλέ, καλέ δεν είσαι ο τύπος μου. Αφού σ' άκουσα που το πες, ρε. Λέει τον Μπαρμπούτσα και εγώ τον πάω. Πού με πας, ρε? Πού με πας? Πού να σε πάω, Χριστιανέ μου, έτσι όπως είσαι? Τι λες τώρα, είσαι σαν άγρια αρκούδα. Εμένα δεν μ' αρέσουν τα δασίτριχα αγόρια. Πες μου, μονάζικα. Αραίωνε, ρε, θα σφουγγαρίσουμε. Αγάπη. Ίσα μωρή Λούκα!
Πόνεσες, καλέ μου. Βοήθεια, σώστε με. Καλέ με κυνηγάει το τέρας. Το τέρας, καλέ. Το τέρας, καλέ. Ο παρπούτσα είναι στην απέξω και λέει ότι το κοιτάζω. Λέει, σκάσε. Δεν θέλω να σε σκίσω, ρε! Όχι, σώσε με, τέρι μου, σώσε με! Ελάτε, κύριε Μπαρμπουτσάν, τι είναι αυτό τώρα! Μου κλείνει συνέχεια το μάτι. Συνέχεια, έτσι μου κάνει το μάτι. Και μου βγάζει τη γλώσσα, ε! Έτσι! Καλή γλώσσα την Μπουσόν! Ελάτε, καλέ, σα παίζει ο Χάρης, πλάκα κάνει! Δεν θέλω εγώ τέτοιες πλάκες. Αλλά μου την έκανε εσύ την πλάκα. Γιατί καλέ, στον έρωτα όλα επιτρέπονται. Μέρα, μεταξύ αντρών! Δώστε του καλέ να ηρεμιστικό! Ελάτε, κύριε Μπαρμπουτσάν, εντάξει. Τι λέτε, θέλετε να πάμε να πούμε ένα ποτάκι, να ηρεμήσετε. Να σου κάνω τώρα που εσένα σε συμπαθάω. Πολύ σε συμπαθάω, σας ε! Σας ευχαριστώ. Πάμε! Πάμε, ναι. Έχω πιει ένα ουίσκι, πιούμε άλλο ένα. Έλα, πάμε, κορίτσι μου. Α, καλέ, πάει. Αυτός τρελάθηκε τελείως. Μωρό, πώς το έκανε αυτό με τη γλώσσα. Αχ, κάτσε, καλέ, μην πάθω κανένα γλωσσοδέτη. Ένα παράπονο, ένα δάκρυ, πρώτο φτηνόπορο. Και ο πατέρας μου, όταν έμαθε ότι θα αγοράσω το κτήμα, έπαθε μεγάλη πλάκα. Ήταν πολύ δύσκολα για αυτό στην αρχή. Σιγά σιγά άρχισε να συνηθίζει και τώρα νομίζω ότι του αρέσει πολύ. Όλα τα άλλα που λέει είναι παραμύθια. Απλά είναι λίγο μπερμπαντάκος. Καλά κάνει. Καλά κάνει, αλλά θέλει κάθε μέρα να βγαίνει έξω. Κάθε μέρα. Εντάξει, φυσιολογικό είναι. Αυτό θέλει ο άνθρωπος να ζήσει. Να ζήσει, αλλά να μην επεμβαίνει στη δικιά μου τη ζωή. Αυτό με τσατίζει. Ανάμνηση σαν χεριά. Πρώτο φθινόπωρο που με πεθαίνει. Πρώτο φθινόπωρο χωρίς. Και η κοπέλα σου. Τώρα μην μιλήσουμε γι' αυτό. Γιατί σε πειράζει. Όχι, απλά θυμώνω που έκανα λάθος εκτίμηση και νόμιζα ότι... Ναι. Ότι ταιριάζουμε. Αλλά τελικά δεν μπόρεσε να μείνει μαζί μου στο κτήμα ούτε δύο μήνες. Έφυγε. Και δεν την κυνήγησες. Γιατί. Δεν την αγαπούσες. Τι σημασία γι' αυτό. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούσα να ζήσω με το στυλ της ζωής που είχε μάθει να κάνει εκείνη. Έζησα και εγώ λίγο έντονα τα φοιτητικά μου χρόνια. Τελικά το θέμα στη ζωή είναι να κάνεις επιλογές. Α, βέβαια. Πρέπει να κάνεις επιλογές. Γιατί μπορεί να ερωτευτείς έναν άνθρωπο, αλλά αν δεν μπορείς να ζήσεις μαζί του, ναι. Τι να τον κάνω τον κήπο, αν δεν ευδοκιμεί. Ναι. Ναι, ναι. Χωρίς αγάπη. Α, θέλω κάποια στιγμή να σου δώσω να διαβάσεις ένα βιβλίο. Αχ, ναι, Μάρκο, μπράβο. Τρελαίνομαι για βιβλία. Μιλάει για την αυτοσυνείδηση. Για την αυτοσυνείδηση. Έλα τώρα, μην το γράψεις και αυτό, σε παρακαλώ. Άσε με. Λέει ότι ο άνθρωπος, ψάχνοντας μέσα στον εαυτό του, γνωρίζοντας τον καλύτερα, αποκτά έτσι μια πληρότητα. Ο άνθρωπος, γνωρίζοντας τον εαυτό του, αποκτάει μια πληρότητα. Εκεί είμαι εγώ τώρα. Πού? Ψάχνω αυτή την πληρότητα στο πιο απλό πράγμα του κόσμου. Σε ένα φύλλο, σε ένα δέντρο που μεγαλώνει. Καλά, αυτό είναι συγκλονιστικό. Ναι, είναι. Αχ, δεν ξέρεις πόσο με συγκινούν αυτά που λες. Αλήθεια. Πάρα πολύ. Χαίρομαι. Δεν είμαι τόσο γλάστρα όσο νομίζεις. Έλα, τώρα μην ξαναγυρίσουμε στα παλιά, σε παρακαλώ. Τι κι αρείς ουρανός, το αύριο. Εγώ, Μάρκο μου, αν θες να ξέρεις, είμαι ένα παιδί που μεγάλωσα πάρα πολύ δύσκολα. Μεγάλωσα με τη μητέρα μου, γιατί ο πατέρας μου μας εγκατέλειψε. Και πολέμησα πάρα πολύ για να γίνω αυτό που έγινε. Τώρα, δεν ξέρω αν εσύ το εκτιμάς αυτό. Πώς βέβαια το εκτιμώ. Αλλά το μόνο που ήθελα ήταν ένα καλό σπίτι για τη μητέρα μου, για να μην τρέχει από δουλειά σε δουλειά. Ένα καλό σπίτι για μένα και μια ασφάλεια για το μέλλον. Δεν νομίζω ότι ζητάω πολλά πράγματα. Όχι βέβαια, αλλά τώρα έλα, μην τα σκέφτεσαι αυτά. Στην υγειά μας. Και
στις καρδιές και στη Χερσόνησο. Τώρα θα μου πεις, γιατί γράφουν όλα αυτά που γράφουν. Ε, τι να κάνω, επώνυμη, είμαι μέχρι τα πάνω από παντού. Βέβαια, εντάξει, πολλοί λεφτάδες με πολιορκούν. Και να, τώρα έρχεται κάθε μέρα στο σπίτι ένας καραβίτης. Δεν ξέρω κι εγώ πόσα πλοία έχει αυτό. Βγήκαμε κανένα δύο φορές, αλλά εμένα, Μάρκο μου, δεν με συγκινούν τα λεφτά. Δεν με αγγίζουν τα υλικά αγαθά. Ψάχνω άλλα πράγματα. Γιατί με κοιτάζεις έτσι? Κοιτάζω τα μάτια στα χείλια σου, το πρόσωπό σου. Μην επιχειρήσεις να με φιλήσεις εδώ μέσα. Γιατί? Γιατί μπορεί να μπει κάποιος και να μας δει. Σε πειράζει πολύ αυτό? Καθόλου. Μαγεμένο το μυαλό μου φτερουγίζει. Πού το θυμήθηκες, παιδάκι μου, αυτό το τραγούδι? Αυτό μου το τραγουδάγανε κάποτε, το πάλι ποτέ στα νιάτα μου. Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο? Πολύ ωραίο, αλλά παλιό. De moda. Παλιό. Τα παλιά τραγούδια είναι ωραία, γιατί βγάζουμε ένα συνέστημα. Τι με κοιτάς? Ποιος το χυμό σου? Και τα δημοτικά τραγούδια είναι ωραία. Θα σου πω ένα? Όχι. Τι ώρα γύρισε χθες το βράδυ? Ε, θα ήταν, ξέρω εγώ, δεν θα ήταν. Πώς δεν ήταν? Ανέτη, νόμιζες ότι κοιμόμουν. Α, δεν κοιμόσουνα? Όχι, βέβαια, σε περίμενα. Χαρά με, τα 4 ώρα το πρωί γύρισες. Ε, άρχισα κι εγώ μια μέρα. Τι έγινε, Μανούλα, δεν έγινε τίποτα. Ναι, αλλά σήμερα έχεις εκπομπή. Πρέπει να είσαι φρέσκια. Είμαι, Μανούλα μου, δέσμε. Είμαι βερίκοκο το μάγουλο. Ρίκο, ρίκο, ρίκοκο. Έχω ένα βερίκοκο. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Ναι, αυτό φοβάμαι. Γιατί? Γιατί τι? Αυτή η ευτυχία είναι πολύ ύπουλη. Δεν θες την ευτυχία μου, Μανούλα? Πώς δεν θέλω, αγάπη μου, λυκά παιδί μου, είσαι κόρη μου, σπλάχνω. Με δυνατόν να θέλω να είσαι ευτυχισμένη. Αλλά τα ερωτικά περνάνε. Ο έρωτας είναι αέρας. Έρχεται και φεύγει. Και μετά τι μένει? Κατάλαβες? Καταλαβαίνεις, σου λέω. Και μετά αυτός ο αλήτης δεν μου φαίνεται τόσο άνθρωπο. Όχι, Μανούλα, μην τον λες αλήτη. Δεν είναι αλήτης. Είναι πάρα πολύ αξιόλογος άνθρωπος και είναι και πάρα πολύ μορφωμένος. Ξέρεις πόσα πράγματα μου είπε χθες? Περίμενα να φέρω την τσάντα να σου τα διαβάσω. Τα έχω σημειώσει όλα. Κάτσε κάτω! Εσύ έλεγες ότι είναι αλήτης, εσύ έλεγες ότι είναι παλιάνθρωπος, εσύ έλεγες ότι σε έβριζε, σε έλεγε βούρλο, σε έλεγε γλάστρα. Ε? Σου έλεγε θες τσίχλα. Και σε κυνήγησε, και σε κορόιδεψε, και σε ρεζίλεψε. Ε, εντάξει, μια παρεξήγηση ήταν. Πού τα θυμήθηκες τώρα αυτά? Περασμένα ξεχασμένα είναι. Περασμένα ξεχασμένα. Αχ, ο Ρουφιάνος ο ουρανός που τα πήγε και κάτσε απάνω στο Ποσειδώνα. Τα είχαν όλα μαντάρα. Ουρανοκατέβατο, μπαμ μπαμ. Θόλωσε το κεφάλι σου, βρήκαμε τα μπελά μας. Πας και πρέπει να κάνω κανένα ευχέλιο. Όχι, Μανούλα, μην κάνεις τίποτα, σε παρακαλώ, άσε με να το ζήσω. Τι να ζήσεις, μωρή, τι να ζήσεις? Και τι θα πω εγώ στον κύριο Καραβίτη που το βάλαμε τον άνθρωπο στο δρόμο της εκκλησίας? Μια χαρά χαμπρός είναι τώρα, στρωμένος, σε χαλοδρόμο είναι. Κάτσε ρε, Μανού, εγώ το που θα φάτε μαζί. 200 εκατομμύρια after taxes, το καταλαβαίνεις? Τι θα πω εγώ στον άνθρωπο τώρα, τι θα πω? Τι κάνεις, δέκα, δεν δουλεύεις? Έχω ψηφίσει μαστορα, πολύ δουλειά. Τι έπαθες? Δεν ξέρω εσύ που βρεις τόσο κουράγιο να δουλεύεις σήμερα. Α, το κατάλαβα. Περάσαμε μια χαρά χθες το βράδυ με την κυρία Λιάννα και... Εσύ που το ξέρεις ότι ήμουν με την Λιάννα? Γιατί σε άκουσα χθες το βράδυ όταν γύριζες, τραγούδαγες. Σαν βαρεμένο το μυαλό μου. Κάτι τέτοιο έλεγες. Μπορεί και... να ήμουν με φίλους. Ας τα φτάρα, μαστορα. Αν ήσουν με φίλους, θα ήμουν κι εγώ μαζί σου. Και είπα μέσα μου, τον αφεντικό το έχω πολύ καλά απόψε. Να σου πω κάτι. Πού τη θες, ρε μαστορα, πες. Τελικά τη Λιάννα την είχα παρεξηγήσει. Δεν το έλεγα εγώ. Είναι καλό κορίτσι, κυρία Λιάννα. Εσύ τίποτα. Βούρλο την ανέβασε, βούρλο την κατέβασε. Δεν θέλω να τα σκέφτομαι αυτά, τώρα δεν γουστάρω. Εντάξει. Θες μια τσίγκλα, τη ζήπε. Σταμάτα, μωρέ. Εντάξει. Όλα εντάξει. Η δουλειά έγινε. Ποια δουλειά? Ε, το σεξ, ρε μαστορα, τι μιλάω. Το λες έτσι, μωρέ, έτσι μιλάτε στην Αλβανία. Η δουλειά έγινε. Εδώ το έμαθα, ρε μαστορα, εδώ. Και ξέρεις γιατί το λέω αυτό? Γιατί το λες αυτό? Ωραία. Όλα εντάξει, μια χαρά. Αλλά δεν κολλάει και εκεί το πράγμα, δεν έχουμε τίποτα. Θα κολλήσει. Το κατάλαβες, α? Ναι, το κατάλαβα. Και φαίνονται αυτά τα πράγματα, πώς? Άντε, δεν κάνεις καμιά δουλειά τώρα? Α, δεν θες να μου πεις τίποτα άλλο, α? Πάλι αλουφάριστας, ρε. Όχι, ρε μάστορα, επειδή έχω μια εμπειρία με τις γυναίκες, λέω να μου πεις κάτι παραπάνω. Αυτό. Λοιπόν, εντάξει, επειδή έχεις μεγάλη εμπειρία με τις γυναίκες, ναι. Θα πάρεις την τσάπα τώρα αυτή εδώ, ναι. Και θα τρέξεις μέχρι εκεί πάνω στο βουνό, το σκάψεις όλο. Άντε, έμπειρε, άντε! Ρε παιδάκι μου, μη στεναχωριέσαι. Άσε τι γράφουν τώρα οι κολοφυλάδες, τώρα πας καλά το καταλαβαίνεις. Ε, τι πάω καλά, κύριε Βλάση, εδώ οι κριτικές με θάβουν. Έφερε, λέει, το ποδοσφαιριστή στην εκπομπή της να μιλήσει για ποιήση. Μπράβο, αυτό είναι το κουφό. Καλά, δεν καταλαβαίνεις τι πουλάει σήμερα. Ο άλλος κάνει σύριαλ με έναν Τούρκο και μια Ελληνίδα. Ο άλλος κάνει μια Ελληνίδα και ένα Αλβανό.
Αυτά είναι που έχουν επιτυχία. Κάνε και σε ένα κουφό. Βάλε ένα παπά, ας πούμε, να μιλάει για ηθική με μία πόρνη. Τώρα εσύ καταλαβαίνεις, κοριτσάρα μου. Εσύ έχεις μυαλό. Μόνο μυαλό έχεις. Είσαι και κορμάρα. Εσένα σε βλέπουν όλοι και τρελαίνονται. Σε θέλουν να σε βλέπουν. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βλάση. Εν πάση περιπτώσει, ξέρεις, οι άντρες σε βλέπουν και γουστάρουν και φτιάχνονται και σε θέλουν. Πολύ με κολακεύετε. Σε κολακεύω. Την αλήθεια λέω. Τι νομίζεις. Έτσι και έχεις το Βλάση δίπλα σου, ειλικρινά στο λέω, και διώξεις μακριά σου αυτό τον σούρου κλεμέ, θα πάνε όλα καλά. Άλλωστε, αυτό να τον έχει για σχόλασμα ο Αργύρης. Κρίμα. Κρίμα τώρα, όταν μιλάμε για τον σούρου κλεμέ, όλο κρίμα λέει. Τέλος πάντων. Θες να πάμε το βράδυ να πούμε κανένα κρασάκι στην ταβερνούλα μας, έτσι να τα πούμε. Αχ, δεν ξέρω, κύριε Βλάση, θα δούμε. Αυτό το κύριε πια. Τι να σας πω, κύριε Βλάση, πάρτε με. Ωραία. Τηλέφωνο. Αυτό το τηλέφωνο τι το θέλετε. Τι εννοείτε. Όχι, να δώσουμε κατευθείαν ραντεβού. Έλα, βρε κοριτσάκι μου, τελείωνε. Έλα, βάλε κανένα ρούχο. Περιμένουν μέσα οι καλεσμένοι. Είναι και ο κύριος Μπαρμπούτσανης. Πρέπει να σου πω, Μιχάλη, ότι υπάρχουν κάποια μεταφυσικά φαινόμενα που ο άνθρωπος δεν τα έχει διερευνήσει ακόμη. Ναι, ωραία, ναι, ναι. Πού δεν είναι τώρα αυτό. Γι' αυτό πρέπει να ξέρουμε τι λέμε για το κάθε θέμα. Δεν μπορούμε να μιλάμε έτσι στον αέρα. Όχι, αγάπη μου, δεν μπορούμε να μιλάμε έτσι στον αέρα. Ναι, γιατί ο άνθρωπος δεν έχει διερευνήσει ακόμα ούτε τα μεταφυσικά, ούτε τα φυσικά. Ναι, Τζένι. Ναι, βέβαια. Και ο άνθρωπος Χάρη. Πρέπει να έχει μία πορεία προς την αυτοσυνείδηση. Αυτό ήταν τρομερό, Χάρη. Ναι, τρελό μου, αυτό ήταν τρομερό. Ποιον είπες τρελό? Για μένα το είπε. Κάνεις κομπλιμάν στην Τζένι παρουσία μου. Το τρελό δεν είναι κομπλιμάν. Δεν με νοιάζει τι είναι. Οτιδήποτε λέγεται εδώ μέσα πριν από την εκπομπή θέλω να αφορά εμένα και μόνο εμένα. Καταλαβες? Γιατί ο άνθρωπος Χάρη, όσο πιο βαθιά γνωρίζει τον εαυτό του, του έρχεται μία πληρότητα. Τρομερό. Αυτό τώρα ήταν τρομερό. Ε, Τζένι. Εγώ συγκινήθηκα. Αυτό είναι που οδηγεί στην αυτοσυνείδηση. Τι λέει σήμερα το στόμα σου, Χάρη? Εγώ μένω κατάπληκτος. Μένω, μη σου πω μένω γωνία Ιπποκράτους και Ακαδημίας. Με κοροϊδεύεις? Εγώ να κοροϊδέψω εσένα, τη Λιάνα, το ψωμί μου. Ε, Τζένι. Βέβαια, και όταν μάλιστα λες τόσο σωστά πράγματα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη σήμερα. Σήμερα θα κάνω μια εκπληκτική εκπομπή. Και ακόμα και αυτή τη φτηνή λαϊκή εκπομπή. Κάντε σεξ και όχι lifting. Εγώ σήμερα θα την αναβαθμίσω. Όχι, όχι, μην το κάνεις αυτό. Εσύ τι λες? Εγώ τι να πω. Αν θες να την αναβαθμίσεις, αναβάθμισε την. Έλα, έλα, κοριτσάκι μου τώρα, έλα να τη δούμε, έλα. Κοίτα τι σου έχω εδώ πέρα, κοίτα. Η αναβάθμιση. Όλα εντάξει. Μπράβο. Πέρασε τώρα τα κολοκυθάκια, είναι μια χαρά. Μπράβο, μπράβο, πολύ χαίρομαι, μπράβο. Να τα χαίρεσαι κι εσύ. Μιλτσάνι σου, εντάξει, να τις χαίρεσαι. Τα λάχανά σου, εντάξει, να τα χαίρεσαι. Μπράβο, μπράβο. Έλα, ρίξτε το τώρα. Με σένα, αγόρι μου, τι γίνεται? Α, χαρά, δεν με βλέπεις. Ναι, χαρά. Το κορίτσι μας, τι κάνει? Καλά. Βρεθήκατε, σμίξατε. Εμείς βρεθήκαμε, εσύ που το ξέρεις. Κάτσε, αγόρι μου. Ο γονιός όλα τα μαθαίνει, αγόρι μου. Να, έπαιρνε, λοιπόν. Πώς ήταν? Ω, Θεέ μου, μην με ρωτάς τέτοια, ρε παλιόγερε. Τι ρωτάω εσένα, αφού εγώ έχω σχηματίσει γνώμη. Αυτή κανονικά πρέπει να ήταν φωτιά και λάβρα. Το είπα και αυτό και στην ίδια, ε. Και να σταματήσει. Τι πράγμα είναι αυτό, να σταματήσει, αλλά τέτοια πράγματα στη Λιάνα. Άρε, να ήμουν 20-30 χρόνια νεότερο, δεν την άφηνα για σένα. Αχ, σιγά τα αίματα. Εγώ για αυτήν θα μπορούσα να κρεμαστώ ανάποδα, να έτσι να κρεμαστώ. Ναι, αγάπη μου, αγάπη. επιτέλους, είδα να γελάς, αγόρι μου, επιτέλους. Λοιπόν, τι, πότε θα έρθει? Άσε να περάσουν λίγες μέρες, να σε βασανίσω λιγάκι, να σου λείψω. Μα μου λείπεις, δεν μπορώ χωρίς εσένα. Ναι, αλλά όταν είμαι εκεί, όλο με γκρινιάζεις. Ναι, γκρινιάζω, αλλά θέλω να έρθεις. Δεν μπορώ, θέλω να σε βλέπω. Θέλω να μου πεις ότι με αγαπάς. Ένα, το ξέρεις τώρα. Πω, πω. Όχι, 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 θέλω να τα ακούω. Πες το, αγόρι μου. Πες το, ρε Μάρκο. Πες, αγαπάω τον πατέρα μου. Ρε, άι, μη σου πω καμιά κουβέντα τώρα. Τι γίνεται, πού είναι η Λιάνα, πότε θα ξεκινήσουμε? Τι σου, πού είναι η καλεσμένη, μην το κουνάς, μην το κουνάς, το χαλάσει. Πού είναι η καλεσμένη, ελάτε. Σιγά κύριε, θα μου καταστρέψει το κουστούμι. Πιο καλό, το κουστούμι, θέλω να το πάω πίσω. Ελάτε, ελάτε κυρία μου, με την κοιλιά. Πού κλαίσεις, σιγά από εδώ. Γεια σας, γεια σας. Κυρία και μωρό, ο κύριος έχει γραβάτα. Ωραία, καθίστε. Όχι να περιαυτολογήσουμε, κυρία Λιάνα μου, αλλά είμαστε τρομερά καλά. Χαίρομαι πάρα πολύ και εγώ είμαι καλά, καθίστε. Να τι κάνω, τελειώνουμε κιόλα. Καλά, καθίστε κύριε Μπαρμπούτσανη. Έλα, Τζένι μου, καθίστε κύριε Μπαρμπούτσανη, να ξεκινήσουμε πια. Κύριε σκηνοθέτα. Εντάξει, έλα, αγάπη μου, τελειώνατε. Μια χαρά είναι ο άνθρωπος. Έλα, πάμε. Ανέβα, ανέβα. Τρία, δύο, ένα, δικό σας. Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Ακόμη μια εκπομπή, κάντε σεξ και όχι lifting, είναι απόψε κοντά σας. Σήμερα έχουμε μαζί μας τον κύριο Μπαρμπούτσανη, γνωστό πια σε όλους σας. Γεια σας, κύριε Μπαρμπούτσανη. Καλησπέρα. Ποια είναι η καμαρά μου, πού μιλάω? Εδώ, να δώσω κι εγώ χαιρετίσματα και φιλιά. Αργότερα, κύριε Μπαρμπούτσανη, όταν θα σας πω εγώ. Ναι, και η απόψινη καλεσμένη μας, που είναι η κυρία και ο κύριος Φτερουγίδης. Γεια σας. Καλησπέρα.
Και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, το θέμα της απόψινής μας εκπομπής είναι πώς αυτό το ζευγάρι που βιώνει καθημερινά τις εντάσεις, τα προβλήματα στη σχέση τους, θα γνωρίσουν πιο βαθιά τον εαυτό τους. Γιατί αν γνωρίσουν βαθιά, πολύ βαθιά τον εαυτό τους, θα φτάσουν στην πληρότητα. Τι βάψαμε, τι είναι αυτό τώρα? Είναι αυτή που θα τους οδηγήσει στην αυτοσυνείδηση. Άρχισε τα γεωργικά. Καλά, αυτά που λέτε είναι τρομερά σωστά. Γιατί κι εγώ με την Παρασκευούλα. Όταν... Μην διακόπτετε, κύριε Μπαρμπούτσανη, θα σας δώσω εγώ το λόγο. Εντάξει. Ναι, να μου το δώσετε, ναι. Λοιπόν, κύριε Φταργίδη, πείτε μας, ποιο είναι το πρόβλημα στη σχέση σας? Εγώ, κυρία Ελένα, σας είπα συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ναι, κύριε Φτερογίδη, μου το είπατε αυτό. Συνεχίστε, παρακαλώ, στο θέμα μας. Ωραία. Εγώ, λοιπόν, έχω ένα πρόβλημα. Ένα μόνο. Έχει επισέλθει σε φάση. Εσείς να μην μιλάτε ακόμη. Sorry, α. Ναι, συνεχίστε, παρακαλώ. Ενώ έχω να κάνω 3 μήνες σεξ με τη γυναίκα μου, η Αμαλίτσα έμεινε έγκυος. Μόνη της? Δεν ξέρω, αλλά όταν τη ρώτησα μου είπε ότι δεν έχει πάει με άλλον άντρα. Πώς, κυρία Αμαλίτσα μου, πώς το έκανες με τον άνεμο, ανεμογκάστρια, κοίτανε από τη γωνία, αρχόμαστε. Σιωπή, κύριε Μπαρμπούτσα. Ειλικρίνεια, κυρία Αλιάνα. Καθίστε κάτω, σας παρακαλώ, και να μην διακόπτετε. Μάλιστα, εντάξει. Γιατί όπως πρέπει να ξέρετε, υπάρχουν κάποια μεταφυσικά φαινόμενα που ο άνθρωπος δεν τα έχει διερευνήσει ακόμη. Θέλω να ρωτήσω κάτι εσάς, κύριε Αλιάνα μου, που τα ξέρετε όλα. Υπερβάλλεται τώρα λιγάκι. Ξέρετε πολλά. Ξέρω πολλά. Ένα, θέλω να ρωτήσω, αν γίνεται, την ώρα που εγώ κοιμάμαι, να, χωρίς να το καταλάβω, να μπει κάποιος πέδαρος, ας πούμε, από τη διπλανή οικοδομή, να μου κάνει έρωτα. Λες για τον Νίκο που δουλεύει απέναντι? Δεν ξέρω. Αυτός με κοίταζε περίεργα. Και λέω, αν την ώρα που εγώ κοιμόμουν, μήπως μπήκε από τη μισάνοιχτη πόρτα... Καλά, αυτή καρφώνεται. Έκανε ό,τι έκανε και εγώ να μην πήρα χαμπάρι. Γίνεται, κυρία Αλιάνα μου. Τι έγινε, κυρία Αλιάνα? Κοίτα μου, τι είναι, καλέ, τι έγινε? Τι έγινε, κύριε Μπαρμπούτσα? Ανοίξε, βορε χάρη. Εκεί που η εκπομπή έρε, τη σταμάτησε. Τι έκανε η εκπομπή? Έρε, πώς το λένε, κυκλοφορούσε, περπατούσε. Καταπληκτικό σήμερα, κύριε Μπαρμπούτσα, ανισκίζεται. Έχετε και το πουκάμισε, το βυσινί, κούκλο. Να σου πω. Τι είναι? Μπορώ να σε λέω Μπάρμπου? Ναι. Έλα, Μάρκο, εγώ είμαι. Έλα, τι κάνεις? Σε διέκοψα από κάτι? Όχι, όχι. Ετοιμαζόμουν να πάω στο κτήμα, αλλά δεν πειράζει. Ωραία. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Ό,τι θες μπορώ. Δεν μπορώ να κάνω την εκπομπή. Γιατί? Γιατί είναι μια βαρεμένη εδώ πέρα που μου λέει ότι έχει μείνει έγκυος. Λέει χωρίς να συνουσιαστεί. Και με ρωτάει αν αυτό είναι εφικτό. Δηλαδή να μπήκε κάποιος στο σπίτι της χωρίς να το καταλάβει και να της έκανε έρωτα. Άκου τι μου λέει, Μάρκο. Εντάξει, ρε Λιάνα, αφού αυτή είναι η δουλειά σου. Τώρα σταμάτησα και βγήκα έξω. Θέλω να φύγω. Πρέπει να πάρω μια σοβαρή απόφαση. Δεν ξέρω τι να κάνω. Πες μου. Εγώ, βρε μωρό μου, δεν ξέρω από τηλεόραση. Τι να σου πω εγώ τώρα? Πώς δεν ξέρεις? Την άλλη φορά μου είπες ότι είναι σκουπίδια. Αν είναι σκουπίδια, γιατί να κάνω εγώ αυτή την εκπομπή, Γιατί να μην κάνω μια άλλη, αναβαθμισμένη? Αφού τα ποιοτικά προγράμματα δεν πουλάνε, Λιάνα, τι να κάνουμε τώρα? Δηλαδή, εσύ έχεις τη γνώμη να την τελειώσω την εκπομπή? Δεν έχεις συμβόλαιο με το κανάλι? Έχω, πώς δεν έχω? Αν σταματήσετε, θα σε κυνηγήσουν. Θα με κυνηγήσουν, πώς δεν θα με κυνηγήσουν? Εντάξει τότε. Θα τελειώσει το συμβόλαιό σου και μετά θα δεις τι θα κάνεις στη ζωή σου. Αχ, Μάρκο μου, το ξέρω ότι εσύ θα μου δώσεις τη σωστή λύση. Το ξέρα. Λοιπόν, θα πάω πίσω, θα κάνω την εκπομπή και μόλις τελειώσει το συμβόλαιό μου, τότε θα αποφασίσω. Ναι, μωρό μου, έτσι. Ξαναπες το αυτό. Ποιο? Το μωρό μου. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ναι, μωράκι μου. Αχ, τι ωραία που το πες. Λοιπόν, θα πάω να κάνω την εκπομπή γιατί ακούω αυτά που μου λες και μετά θα σε πάρω τηλέφωνο, εντάξει? Ναι, μωρό μου, να με πάρεις. Το βράδυ τι θα κάνεις? Τίποτα, να εδώ στο κτήμα θα κάτσω. Να έρθω. Να μου δείξεις τα κολοκυθάκια, τις μελιτζάνες, τις μπάμιες και όλα τα ζαρζαβατικά. Εσύ θέλεις? Ναι, θέλω πάρα πολύ να μου δείχνεις όλη τη φύση. Θέλω να τα μάθω όλα. Εντάξει. Έλα, θα σε περιμένω. Εντάξει. Γεια σου. Γεια σου, γεια σου. Γεια σου, αγάπη. Έτοιμοι, ξεκινάμε. Τι, από την αρχή? Όχι, από εκεί που σταματήσαμε. Πού, άντε. Έτοιμοι. Σε 5, 4, 3, 2, 1, 4, πάμε. Είμαστε και πάλι στην εκπομπή «Κάντε σεξ και όχι lifting». Σας αγαπάμε πάρα πολύ και το ξέρετε. Και εσείς μας αγαπάτε πολύ και το ξέρουμε. Too much love. Λοιπόν, θέμα της απόψινής μας εκπομπής είναι η κυρία Φτερουγίδου, η οποία έχει το εξής πρόβλημα. Έμεινε έγκυος χωρίς να συνουσιαστεί, από ό,τι μας λέει. Και αναρωτιέται η κυρία Φτερουγίδου, όπως και ο απλός τηλεθεατής, είναι δυνατόν να συμβεί αυτό? Μια γυναίκα να μείνει έγκυος
χωρίς να έρθει σε επαφή με έναν άντρα. Μήπως υπάγεται σε κάποιο από αυτά τα μεταφυσικά φαινόμενα που ο άνθρωπος δεν τα έχει διερευνήσει ακόμη. Αυτά με τα μεταφυσικά δεν τα καταλαβαίνω σήμερα. Με ειδοποιούν ότι έχουμε γραμμή. Παρακαλώ. Εγώ είμαι. Μ' ακούτε? Μάλιστα, σας ακούμε. Θέλετε να παρέμβετε στην εκπομπή? Τι να παρέμβω, ρε, σημαίνει βαρεμένη. Ποια είναι η βαρεμένη? Η κυρία είναι η βαρεμένη. 6 μήνες θα έχουμε και κάθε βράδυ την ώρα που κοιμάται ο άντρας είμαστε μαζί. Σας παρακαλώ να λείπουν οι χαρακτηρισμοί. Ποιος είστε? Ξέρει η κυρία. Τι είναι αυτά που ακούω, αμαλίτσα? Όχι, θα τη απείσει. Δεν καταλαβαίνω καν γιατί πρέπει να μιλάει. Μη σκοφαντή. Τι να σκοφαντήσω, ρε, κάτσε, αφού είναι λυσάρα. Ξέρετε, θέλει να τη πω για την ελιά και που την έχει. Τώρα θα σε σκοτώσω εδώ. Θα τη απείσω κοντό, είναι επικίνδυνο. Ρε φίλε, όλα τα προβλήματα λύνονται με διάλογο. Τι διάλογο, ρε, από μια εξεφτέλιση. Σας παρακαλώ, ηρεμήστε. Στον έρωτα όλα επιτρέπονται. Μπορεί να δουλεύεις και εσύ μου καμιά κουβέντα. Ε, θα τη σφάξω, ρε. Ρε φίλε, έχεις μαχαίρι, ρε. Όχι, δεν έχω. Τότε πώς θα τη σφάξεις. Ρε Χάρη, πιάσε ένα μαχαίρι, ρε. Δεν θα πάω μια αναμονή! Να πάω! Χαιρισμούς! Σας παρακαλώ πάρα πολύ! Πρέπει να το διερευνήσουμε! Διότι στον έρωτα όλα επιτρέπονται! Καλά, έγινετε μπάκαλο! Πού! Εδώ! Στην εκπομπή της Διάνας! Πιάστε στο μόνο του να δεις ένας άντρας πάει να σφάξει τη γυναίκα του! Δεν πιστεύω να το κάνει! Μωρέ, άστο να το κάνει! Καλά, θα έχουμε τρομερή τηλεθέαση! Μα λες τώρα, θα μας κλείσει τώρα τηλεοπτικό! Αυτά που παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή δυστυχώς συμβαίνουν σε όλα τα σπίτια. Και στις καλύτερες οικογένειες που λέμε, είναι όμως απολύτως φυσιολογικά. Γιατί στον έρωτα όλα επιτρέπονται. Δεν υπάρχει κάποιος να τους χωρίσει. Ας τους να σκοτωθούν, σου λέω. Τώρα αυτοί έχουν επισέλθει σε μεγάλη φάση, σε χοντρή φάση. Αυτός θα τη δει. Αυτή θα τον πλακώσει και μετά θα τα βρούνε με ένα super duper special. Απολαύστε τους. Τι λέει αυτός, συγκοινωνεί με το μυαλό του. Εγώ πάλι γουστάρω. Τι γουστάρεις? Το τζέρζελο. Καλά, θα μας πιάσουν αύριο εφημερίδες, θα γράφουν τα ντερά τους. Βούκυλο θα γίνουμε, Βλάση. Trust TV. Τι είναι αυτό? Σκουπίδια. Καλά, άμα τα ανακυκλώσεις. Βλάση. Τι είπες, Βλάση? Τι είπα? Τι είπε το στόμα σου, Βλάση? Λέω, τα σκουπίδια ανακυκλώνονται. Αν κάνεις ένα σχόλιο, ας πούμε τώρα. Κοίτα πώς καταντούν οι άνθρωποι όταν δεν είναι πολιτισμένοι. Έρχεται. Βλάση μου. Λεβέντη μου. Μυαλό μου, ιδιοφυΐα μου! Μα τι κεφάλι είναι αυτό, Βλάση! Μου δώσε μια καταπληκτική ιδέα! Γι' αυτό είμαι εδώ, δε! Μήπως το δεύτερο είναι υπερβολή? Όχι, καλέ, τι λέτε, μια χαρά είσαστε. Κομψός, κομψός νέος άνθρωπος. Που λέτε για να γυρίσουμε σε αυτό που λέγαμε. Να γυρίσουμε. Εγώ, ναι, είναι ορισμένα πράγματα που δεν τα πιστεύω καθόλου. Πώς αυτό με το κομποσκίνι, να πούμε. Εγώ αυτό δεν το πιστεύω. Ω, κύριε Ευδοκία, σας παρακαλώ. Ο πάτερ Αμβρόσιος μου είπε ότι έχει θαυματουργές ιδιότητες. Ναι, ναι, αλλά εγώ είχα μια φίλη μου που είχε ένα κομποσκίνι διαβασμένο από καλό καιρό, καλό. Και δεν είδε χαίρι και προκοπή τίποτα. Και γιατί, παρακαλώ, ξέρετε τι έφταιγε? Δεν υπολόγισε ποτέ τους πλανήτες. Τον ανάδρομο, ας πούμε. Εντάξει, καλό το κομποσκίνι, τη έλεγα κι εγώ, αλλά ρίξε και μια ματιά εκείνο στον άνδρομο Ερμής, που είναι, τι γίνεται. Ακούστε, κυρία Ευδοκία. Εγώ με τον πάτερ Αμβρόσιο που συζητάγαμε χτες, τρώγαμε κάτι αμελέτητα στον καρέα, μου είπε, ας πούμε, ότι η πρόβλεψη μπορεί να γίνει. Διότι όπως έλεγαν και οι αρχαίοι μου πρόγονοι. Και το όνειρο από το Δία είναι. Ο Δίας ήταν άθεος. Άθεος αλλά θεός. Ψεύτικος. Ω, κυρία Ευδοκία, οι αρχαίοι μου πρόγονοι. Μα σας παρακαλώ τώρα με τους αρχαίους τώρα, δεν αντέχω, τι ήταν αυτοί. Κάτι έκφυλοι, κάτι ομοφυλόφιλοι και δεστραμμένοι. Τέτοιοι ήταν, τι ήταν. Κάτι δολολάτρες. Εμένα μου το είχε πει. Μου είπε ο πνευματικός, πρόσεξε κοπέλα μακριά από τους δολολάτρες. Και αυτοί τι ήταν, οι δολολάτρες ήταν. Είχαν κάτι αγάλματα με τα τσουτσούνια έξω. Τα οποία τους τάκοψαν οι χριστιανοί. Και συνειδήστηκαν, μετανόησαν και γίνανε σωστοί Έλληνες. Χωρίς τσουτσούνια έξω. Εγώ τα ξέρω καλά, τα έχω μελετήσει. Και στις ταινίες, άμα δείτε, τους αρχαίους που είχαν κάτι τέτοια ήταν όλα. Δεν είναι. Τέλος πάντων, κυρία Ευδοκία, να σας πω τώρα, θα αργήσει να έρθει. Όχι, δεν πρέπει κανονικά, έπρεπε να έχει έρθει. Τι, ας πούμε, τι, να την πάρουμε τηλέφωνο να δούμε. Α! Λέω αυτές τις μέρες να πάμε στην Τίνο. Θέλετε να έρθει μαζί? Ηλιάνα, θα έρθει. Τι, άλλη μόνο, οπωσδήποτε. Τότε να πάμε, το σκάφος μου. Είναι μεγάλο. Τι ερωτήσεις τώρα είναι αυτές? Γιατί εγώ με μικρό δεν πάω. Μου πιάνει θάλασσα. Μια χαρά είναι. Θα σας βολέψει. Καλή, δεν απαντάει. Θα είναι στην εκπομπή. Αν είναι μέσα στην εκπομπή, δεν το σηκώνει. Κρίμα. Τι είναι, αγάπη μου, τι το πετάς έτσι στο ρούχο? Ηρέμησε. Ο εκνευρισμός δεν κάνει καλό, φέρνει ρητίδες. Και οι ρητίδες κάνουν κακό στο πρόσωπο. Τι θες να πεις, ότι έχω ρητίδες? Τζένι, μίλα. Όχι, αλλά για να μην αποκτήσει πρέπει να είσαι χαλαρή. Και τι να κάνω, εκπομπή ήταν αυτή? Ναι, η καλύτερη εκπομπή. Αυτό δεν θέλουμε, αγάπη μου, να γίνεται. Χαμός, τζέρτζελο, να βρίζονται, να σκοτώνονται. Τι θέλουμε? Όχι, εγώ δεν θέλω.
θέλω αυτό. Εγώ θέλω να αλλάξω προφίλ. Βέβαια έχω και αυτό το συμβόλαιο που πρέπει να το τηρήσω. Αυτό λέει και ο Μάρκος. Και αυτό είναι το σωστό. Ω, Χάρη. Κατάλαβα. Τι κατάλαβες, Χάρη. Κατάλαβα ότι θα μας καθοδηγεί ο οικολόγος τώρα. Ο οικολόγος, θέλω να σου πω, είναι πάρα πολύ σωστός άνθρωπος. Και μία φορά που τον ρώτησα κάτι, ξέρετε τι μου είπε. Εγώ δεν ξέρω από τηλεόραση. Ενώ εσείς οι δύο τα ξέρετε όλα! Ναι, αλλά σκεφτόμαστε ότι μπορεί να μας κριτικάρει. Να λέω ότι κάνουμε σκουπίδια και τέτοια. Αυτό να μην το ξαναπείς. Ακούς! Ο Μάρκος δεν λέει τέτοια πράγματα. Είναι σοβαρός. Ναι, καλά. Ξέρουμε πόσο σοβαρός είναι το όμορφο αγόρι. Θες τσίχλα, βούρλο. Και το χούφτωμα. Εσύ να σκάσεις! Εντάξει, αγάπη μου, εμείς θα σκάσουμε τώρα. Τόσα χρόνια που σου συμπαρασταθήκαμε, που σε βοηθήσαμε, δεν ξέραμε τίποτα. Τώρα να ακούς τον οικολόγο σου. Ακούω ποιον θέλω. Πάμε, Τζένι. Να πάτε. Πού πάτε, καλέ! Να υποβάλουμε την παραίτησή μας. Σας είπα εγώ να παραιτηθείτε. Ε, πώς παραιτηθήκατε, μου λέτε. Αλλά ξέρω γιατί το κάνετε αυτό. Για να με αφήσετε μόνη μου το κάνετε. Αυτή η οχιά η Δημούτσουνη σας έβαλε για να σας έχει στην εκπομπή της. Αλλά δεν θα της περάσει. Εδώ θα καθίσετε. Αγάπη μου, η παραίτηση είναι το μόνο δικαίωμα που μας έχει μείνει. Χρόνια στους δρόμους με τους οικοδόμους. Πάλι ξεκίνημα. Σας το στέρω. Θα καθίσετε εδώ μαζί μου. Αλεξάνδρα, αλέ. Αχ, τρελαίνομαι για συνωμοσίες. Τι θα μας πεις? Θα δω τον Μάρκο απόψε. Τον είδα και χθες και έπεσαν και μερικά φυλάκια. Αχ, δεν μπορώ, πεθαίνω. Λιώνω, Τζένι, χρυσό μου αγάπη. Ωραία, άλλο θέλω να σας πω εγώ. Και ειδικά εσένα που είσαι γυναίκα. Και εσένα που είσαι. Τέλος πάντων. Αν του κάτσω απόψε, θα με πάρει για εύκολη. Κοίτα να σου πω, αν θέλεις τη γνώμη μου, ο σωστός ο άντρας, ο πρόστιχος, ο μπρουτάλο οικολόγος. Εσύ είναι αυτός. Ναι, πρέπει να πιστέψει, ναι, ότι αυτός σε παρέσυρε να του κάτσεις. Δηλαδή, εσύ θα σε κυριλέ και ενώ αυτός θα σου μιλάει, θα του πεις «Σε παρακαλώ μην το προχωράς, γιατί είσαι τόσο καταμάχητος που μπορώ να κάνω καμιά τρέλα». Ναι, 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 όχι και δεν μπορώ, γιατί μου τα κάνεις εμένα αυτά τώρα, γιατί δεν μπορώ να αντισταθώ, μα τι μου συμβαίνει και τέτοια, τέτοια, ναι. Έτσι είναι το πολύ. Να του κάτσω δηλαδή. Τι. Το τελευταίο είχε κάτι σποράκια. Ναι, γιατί ήταν τιματζίδικο. Ενώ το άνοιξα βαζάκι από τα χεράκια μου. Τα χεράκια μου, πάρτε, πάρτε. Δεν με τύγεται πολύ αργή η Ηλιάνα, δεν την παίρνετε καν τηλέφωνο. Ναι, την πάρτε. Ναι. Φάτε, φάτε εσείς εκεί. Τρώω, τρώω. Είναι δυναμωτικό αυτό. Ναι, ναι. Κάνει καλό. Δεν είναι εφικτή. Το είναι ακόμα στην εκπομπή, δεν έχει τελειώσει. Τόσο μεγάλη είναι αυτή η εκπομπή. Δεν είναι μεγάλη εκπομπή, αλλά πολλές φορές άμα κάτι δεν πάει καλά, πάνε και πάλι και πάλι και γυρίζουν. Ξέρετε πως κουράζεται εμένα το κοριτσάκι μου. Πάρα πολύ δουλεύει. Α! Να βάλω μια κασέτα να δω την εκπομπή. Όχι, θα φάω. Αρχιστικό κρασάκι είναι. Είναι καλό, μην το φοβάσαι. Είναι γνήσιο, δεν έχει συντηρητικά. Το φτιάχνω μόνος μου. Α! Φτιάχνεις κρασί. Έχω και ένα αμπέλι. Α, έχεις και αμπέλι. Ναι, μικρό. Άξι, δεν έχει σημασία το μέγεθος. Μικρό, μεγάλο. Αμπέλι να είναι. Ναι. Γεια μας. Γεια μας. Θες να μαγειρέψω κάτι να φάμε? Όχι, όχι. Εγώ κάνω δίαιτα, δεν θέλω. Σίγουρα. Ναι, ναι. Αλλά εσύ να φας. Να φας γιατί κουράζεσαι. Όχι, εγώ εσένα ήθελα να φροντίσω. Μαγειρεύεις? Ναι, ναι. Όλα ξέρει να τα κάνει αυτός ο άντρας. Τι? Είναι πολύ ωραίο ένας άντρας να ξέρει τόσα πολλά πράγματα. Ναι, δεν είναι θέμα γνώσης. Είναι θέμα έτσι να έχεις μεράκι όπως με τα αμπέλια, ξέρεις. Είναι δύσκολο, έχουν πολλά παράσιτα, αλλά και όλες οι καλλιέργειες έχουν. Τι κάθομαι τώρα και σου λέω για τα παράσιτα? Όχι, όχι, πες μου. Τρελαίνομαι για παράσιτα. Θέλω να τα μάθω όλα. Για παράσιτα. Δεν αντέχω πια, αλλά εδώ μέσα θα σηκωθώ να φύγω σαν τη μουλάρα φορτώνομαι. 500 κατέβατα. Τι λες, βρε Χάρη. Κυρία Ευδοκία, εσείς. Πού με κατάλαβες? Έλα μου, ντε. Έχετε πολύ χαρακτηριστική φωνή. Είναι το παιδί μου εκεί? Όχι, κυρία Ευδοκία, μόνος μου είμαι. Α, και η Λιάννα που είναι? Δεν τελείωσε την εκπομπή? Καλά, η εκπομπή τώρα έχει τελειώσει εδώ και ώρα. Και πού είναι? Δεν σας είπε πού είναι? Όχι. Και ανησυχώ, ανησυχώ. Δεν μου τηλεφώνησε. Τι τη λένε τώρα? Χάρη, πες μου τώρα αμέσως για θα πάρω την αστυνομία. Τι τρέχει με το κοριτσάκι μου? Το κοριτσάκι μου, λέγε μου, κινδυνεύει? Όχι, κυρία Ευδοκία, δεν έχει πάθει τίποτα το κοριτσάκι σας. Μια χαρά είναι. Απλά εγώ τώρα δεν ξέρω. Δεν νομίζω ότι πρέπει να σας το πω. Δεν ξέρω. Κολλείομαι να σας το πω τώρα. Όχι. Να μου το πεις. Έπαθε τίποτα το παιδάκι μου? Έρωτα έπαθε, κυρία Ευδοκία μου, και λυπάμαι που το λέω.
Τι έπαθε? Έρωτα. Πού το έπαθε? Τι που το έπαθε καλέ? Παντού, ξέρω εγώ στο κεφάλι. Πού το παθαίνουν αυτό? Πού είναι τώρα, πού είναι τώρα? Αχ, καλέ, δεν ξέρετε πού είναι? Όχι, δεν πει, όχι, πες μου, γιατί έχω κόσμο, δεν μπορώ να μιλήσω. Λέγε, πού είναι, πού είναι? Με τον Γεωργό. Με τον Γεωργό. Και δεν με πήρε τηλέφωνο εμένα. Πού μυαλά αυτή τώρα? Θα το ξέχασε. Λοιπόν, κλείνω, Χάρη. Κλείνω γιατί θα λιποθυμήσω. Θα λιποθυμήσω. Λες να βρω τον πελά μου εγώ τώρα? Άντε καλέ, ας καθόν τώρα σαν κάτι, τι με νοιάζει εμένα? Αχ, τι έπαθε γυναίκα. Κύριε Καραβίτη, ξυπνήστε κύριε Καραβίτη. Όχι άλλο Περγαμότο! Ναι, ακούστε λοιπόν κύριε Καραβίτη. Η Λιάννα αδιαθέτησε και την πήγε η βοηθός της η Τζέννη. Ξέρετε, την πήρε και την πήγε στο σπίτι να ξαπλώσει. Και δεν μου την έφερε στο σπίτι εμένα, ναι, για να μην τη δω έτσι και ανησυχήσω. Τηλέφωνο δεν πήρε. Ναι, πονά, ορίστε, να, εδώ ήταν, μιλάγαμε, κοιμόσασταν, αλλά αυτή πήρε και μου τα εξηγήσαν όλα. Γιατί ανησύχησε πάρα πολύ. Εγώ ανησυχώ, κυρία. Ναι, όχι, αλήθεια. Ακούστε. Έλα πάλι. Ανησυχώ σοβαρά. Ναι. Δεν με πήραν εμένα, ναι, γιατί. Τρελάθηκα δηλαδή η γυναίκα, από αυτό θα πήγαινα. Όχι, αλλά... ήσασταν τρελή. Κόντεψα να τρελαθώ η γυναίκα. Καταλαβαίνετε, αυτό μου το κάνει κύριε Καραβίτη μου πρώτη φορά. Τα ακούτε, τρελή με το τα ακούσατε. Πρώτη φορά έξω από το σπίτι το παιδί μου. Βεβαίως, πω να μην τρελαθώ και Περγαμότο θα σας φέρω κι άλλο. Αλλά εγώ τρελάθηκα, Θεούλη μου. Όχι άλλο Περγαμότο, τρελεύω. Λιάννα, τι μου κάνεις, θα σε σκίσω, μόρφε, σε σκίσω. Όχι άλλο Περγαμότο, τρελεύω. Πες μου για το Βίλιορα, Μάρκο μου. Ο Βίλιορας είναι ένα παράσιτο που πάει στο φυτό και το πιάνει έτσι όλο και άμα δεν το... δεν το κόψεις, το τρώει το φυτό όλο. Το τρώει το φυτό, ε? Πάει το φυτό. Πάει το φυτό. Μ' αρέσει. Πες μου και για τη μουχρίτσα. Η μουχρίτσα είναι... πάει... τα ρύζια. Και μπαίνει στους οριζόνες και άμα δε, πάνε και τα ρύζια. Πάνε και τα ρύζια, ε. Πάνε. Τι κρίμα. Μου παρασέρνεις, Μάρκο μου, με όλα αυτά που λες όμως και δεν πρέπει. Να σου πω και για άλλα παράσιτα. Να μου πεις, Μάρκο μου, για όλα τα παράσιτα μ' αρέσει. Είναι ο... Δεν θέλω να σου δοθώ όμως. Όχι, αγάπη μου, να μην μου δοθείς. Ναι, αλλά κάτι κάνεις, όλο κάτι μου λες και δεν μπορώ να σου αντισταθώ. Αχ, αυτός ο Βίλιορας και αυτή η μου χρίτσα θα μου είναι ξέχαστα.